Σωστά, είμαστε πιο κοντά στη λύση από ό,τι μας στα Σκόπια. Μένει να αποδειχθεί αν την προετοιμασία που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μέχρι την επόμενη συνάντηση που θα έχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών μετά το Πάσχα, μέσα μετά το Πάσχα, εάν πράγματι θα έχουν πιο κοντά στη λύση. Έγινε από ό,τι ενημερωθήκα μια κωδικοποίηση των ζητημάτων που υπάρχουν. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για αυτό που λένε οι δύο πλευρές θετική ατζέντα, δηλαδή τη συνεργασία που θα υπάρχει πέραν του θέματος του ονόματος, αλλά που και αυτή θα αποτελεί μέρος της συνολικής συμφωνίας. Γι' αυτό ήταν εδώ και οι ομάδες πυρογνωμόνων και ειδικών. Και σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα, παραμένουν δύσκολα θέματα. Η ελληνική πηγή μας τόνισε ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο να βρεθεί το ποιο όνομα θα είναι η νέα ονομασία της γειτονικής χώρας, αλλά να είναι ένα όνομα το οποίο θα είναι έργα όμνες και για εσωτερική χρήση δηλαδή, και να βρει αυτό έκφραση στο Σύνταγμα. Αυτό, χαρακτηριστικά μας είπαν, είναι το πιο δύσκολο ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει θετικό κλίμα και έγινε συζήτηση στη βάση των προτάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι για τις δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα για όλα τα επίμαχα ζητήματα. Σε άλλα υπάρχει συμφωνία, σε άλλα παραμένουν να υπάρχουν διαφορές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εφόσον συνάντηση που θα έχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών την εβδομάδα μετά το Πάσχα, στο οποίο θα απαντήσει ο καθένας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί τώρα παρουσία του κυρίου Νίμιτς, τότε πιθανότατα και εφόσον υπάρξει ουσιαστική υπόθεση, πιθανότατα να δρομολογηθεί και συνάντηση επίπεδο πρωθυπουργών. Ναι. Απλώς βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια, ρωτήσαμε αν μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία με αυτή τη συνάντηση της μεθεπόμενης εβδομάδος. Υπήρχε επιφυλακτική απάντηση. Διότι όπως είπαμε θα πρέπει να απαντηθούν, τα ερωτήματα έχουν τεθεί πλέον καθαρά. Ποια σημεία συμφωνούμε, ποια σημεία διαφωνούμε, ποια σημεία μπορεί να βρεθεί μια συμβασική ή εναλλακτική λύση. Και επομένως στην επόμενη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις, θα μπουν κάτω στο τραπέζι να δούμε πώς και πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες.